Γεια σας. Αυτό είναι λοιπόν το δεύτερο βίντεο πάνω στην καταστατική εξώση που είναι συνέχεια του πρώτου μαθήματος που είχαμε αφήσει λίγο πριν. Είχαμε μείνει λοιπόν στη σχέση της θερμοκρασίας Kelvin με τον Κέλσιο. Ο Kelvin λοιπόν είπαμε ότι έχει μόνο θετικές θερμοκρασίες. Αυτό οφείλεται στο ότι η πιο χαμηλή κατά τον Kelvin θερμοκρασία είναι η 0, όπου τα μόρια είναι τελείως ακίνητα. Φυσικά και ο κάτω από το 0 δεν πάνε. Γιατί θα κάνουν τα μόρια αφού είναι ακίνητο? Πιο λίγο από 0 τι θα κάνουν, θα πηγαίνουν με την όπισθεν. Άρα δεν υπάρχει πιο κάτω από 0. Έτσι λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε την παγκόσμια σταθερά. Για να βρούμε την παγκόσμια σταθερά, είχατε μάθει από την πρώτη λυκείου την εξής διαδικασία. Είχατε μάθει ότι παίρνουμε την καταστατική εξώση, για να τη βρούμε αυτήν, παίρνουμε την καταστατική εξώση λοιπόν P επί V ίσον ν επί R επί T και λύνουμε ως προς R. Ίσον λοιπόν, έχουμε λοιπόν από εδώ ότι το R είναι P επί V προς ν επί T. Καταρχάς, εάν βάλουμε μονάδες, αν βάλουμε τα εξής, είχατε μάθει. Την πίεση να την βάλουμε μία ατμόσφαιρα. Κανονικές συνθήκες, αν βάλουμε την πίεση μία ατμόσφαιρα. Μία ατμόσφαιρα όμως τι είναι, είπαμε, 1,013 επί 10 στην 5η. Άρα, αν την βάλουμε 1,013 επί 10 στην 5η. Τον όγκο να τον βάλουμε σε μέτρα κυβικά, όπου να θεωρήσουμε εδώ πέρα ότι έχουμε ένα μολ, να πάρουμε ότι έχουμε ένα μολ. Η πίεση λοιπόν του ενός μολ σε κανονικές συνθήκες θα είναι μία ατμόσφαιρα που είναι τόσο. Ο όγκος τον οποίο καταλαμβάνει, αφού είναι ένα μολ, θα είναι 22,4 λίτρα, δηλαδή θα είναι 22,4 επί 10 στην πλην 3 χιλιοστά, δηλαδή το είδατε εδώ, του μέτρου του κυβικού. Τα μόλ που πήραμε είναι 1 και η θερμοκρασία που θα τα πάρουμε θα είναι η κανονική θερμοκρασία. Κανονική θερμοκρασία είναι η 0 Κελσίου, δηλαδή 273 Κέλβιν. Άρα γράφουμε εδώ 273. Πήραμε λοιπόν κανονικές συνθήκες και ένα μόλ. Ένα μόλ σε κανονικές συνθήκες. Τι πίεση έχει? Μία ατμόσφαιρα. Να την. Τι όγκο καταλαμβάνει? 22,4 λίτρα. Να τα. Πόση θερμοκρασία παίρνουμε? Κανονικές συνθήκες είπαμε. 273 βαθμοί Kelvin. Τι είναι κανονικές συνθήκες? Κανονικές συνθήκες είναι STP. Standard Temperature και Pressure. Κανονική λοιπόν θερμοκρασία είναι 273. Και κανονική πίεση είναι μία ατμόσφαιρα. Μία ατμόσφαιρα είναι, είπαμε, 1,013 επί 10 στην 5 Newton ανά μέτρο τετραγωνικό. Βάλαμε λοιπόν κανονικό. Και τι όγκο βάλαμε? Μα έχουμε μάθει ότι ένα μόλ σε κανονικές συνθήκες καταλαμβάνει όγκο 22,4 λίτρα. Να. Αν τα βάλουμε όλα αυτά, τι μονάδες θα βάλουμε? Η πίεση θα είναι σε νιούτον αναμέτρα, νιούτον αναμέτρα τετραγωνικά. Όγκος θα είναι σε μέτρα κυβικά. Αυτό έχουμε μόλς, μετριέται το νι, και το τάφ μετριέται σε βαθμούς Κέλβιν. Αυτή η μονάδα πάμε να τη δούμε λίγο καλύτερα. Αν κάνουμε αυτή την πράξη εδώ με τους αριθμούς, θα βρούμε, πόσο θα βρούμε? 8,314 θα βρούμε, αν κάνουμε τις πράξεις εδώ μέσα. Επί. Εδώ τι συμβαίνει τώρα? Απλοποιούμε τα τετραγωνικά μέτρα με την τρίτη. Και μένει νιούτον επί μέτρο προς μόλς επί βαθμό Κέλβιν. Μόλς επί βαθμό Κέλβιν. Όμως νιούτον επί μέτρο, πουλάκια μου, ξέρετε ποια μονάδα είναι? Τζάουλ. Γιατί θυμηθείτε, ένα τζάουλ είναι ένα νιούτον επί ένα μέτρο. Έτσι λοιπόν, αυτό μας κάνει 8,314 τζάουλ προς μολ επί βαθμό Κέλβιν. Όλα αυτά βέβαια τα έχετε δει στην αλφα λυκείου, έτσι, αυτά είναι μια επανάληψη. Λοιπόν, αυτή είναι η μονάδα μας εδώ. Πώς ήταν λοιπόν? Είναι 8,314 τζάουλ ανά μολ επί βαθμό Κέλβιν. Με ανάλογες διαδικασίες για εδώ, τι θα βάλουμε? Την πίεση θα την βάλουμε μία ατμόσφαιρα. Ένα. Τον όγκο θα τον βάλουμε 22,4 λίτρα. 22,4 σκέτο. Μόλς ένα, κανονικές συνθήκες, και
τη θερμοκρασία πάλι 273. Αν επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία έτσι όπως σας την είπα, αν θέλετε πηγαίνετε λίγο πίσω το βίντεο να το ξανακούσετε και να το κάνετε μόνοι σας. Αυτό είπαμε μία ατμόσφαιρα. Αυτό σκέτο 22,4 λίτρα. Αυτό 1 και αυτό 273. Εκεί θα μας βγει λοιπόν με ανάλογη διαδικασία και με τις μονάδες τα εξής. 0,082 λίτρα επί ατμόσφαιρας δια μολ επί βαθμό Κέλβιν. Αυτή είναι η μονάδα λοιπόν παγκόσμια σταθερά στο ένα και στο όλο σύστημα. Τελικά τι γίνεται με αυτά τα συστήματα να πούμε. Πώς θα δουλεύουμε εμείς στις ασκήσεις. Στις ασκήσεις θα κάνετε τα εξής. Θα βλέπετε η εκφώνηση ποιες μονάδες αναφέρει. Εάν αναφέρει περισσότερες μονάδες του διεθνούς συστήματος, λύστε την στο διεθνές. Εάν αναφέρει περισσότερες μονάδες του τεχνικού αυτού συστήματος, λύστε την σε αυτό το σύστημα. Πάντως, μην μπλέξετε τις μονάδες μεταξύ τους. Δηλαδή, μην αναμίξετε μονάδες του ενός και του άλλου συστήματος. Μην βάλετε, για παράδειγμα, την παγκόσμια σταθερά 8,314 και βάλετε τον όγκο σε λίτρα, ας πούμε. Επίσης, αν η άσκηση έχει ενέργειες, αναγκαστικά θα πάτε με διεθνές. Αν έχει τζάου δηλαδή, ενέργειες, που θα δούμε και παρακάτω, θα πάτε αναγκαστικά με το διεθνές. Δεν μπορείτε να πάτε με το άλλο σύστημα. Λοιπόν, τώρα θα δούμε, αυτά βέβαια της πακαταστατικής όλα στην γενική τους μορφή είναι μια επανάληψη όσων έχετε μάθει στην αλφα λυκείου στη χημεία. Τώρα όμως θα δούμε μια άλλη μορφή της καταστατικής. Η καταστατική μεταμφιέζεται, μεταλλάσσεται και έχει και άλλες μορφές. Για να δούμε μια άλλη μορφή της λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε πάλι με τη μορφή τη γνωστή της καταστατικής που έχουμε γράψει. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε πάλι με το P επί V ίσον E R T που έχουμε γράψει εδώ και θα κάνουμε τα εξής. Θα πούμε πάλι. Άρα P επί V ίσον τα μόλς, ο αριθμός των μόλς. Πώς μπορούμε αλλιώς να τον βρούμε? Στη χημεία είχατε μάθει ότι δεν έχουμε παρά να διαιρέσουμε τη μάζα του αερίου που έχουμε ή του σώματος που έχουμε γενικότερα με την γραμμομοριακή του μάζα. Δηλαδή με την μάζα που έχει το ένα μόλ. Αν διαιρέσουμε, λέγατε, την μάζα με τη γραμμομορία που έχω του αερίου με τη γραμμομοριακή μάζα, δηλαδή την μάζα του ενός μόλ, θα βρω το πλήθος των μόλς. Επί R, επί τάφ. Συνεπάγεται. Μετά ακούστε τι θα κάνω. Θα τους πολλαπλασιάσω όλους επί MR, άρα αυτός θα φύγει από εδώ και θα βρεθεί εκεί, και θα τους διαιρέσω όλους με V, άρα αυτός θα φύγει από εδώ και θα βρεθεί εκεί. Έτσι πρακτικά λοιπόν, σαν να λέμε ότι αυτοί οι δύο αλλάζουν μεταξύ τους. Αυτός πάει εκεί και αυτός πάει εκεί. Και θα έχουμε λοιπόν ότι P επί MR ίσον M προς V επί R επί TAF. Αυτά τα γράφετε στο ετραδιάκι σας. Και τίτλος: άλλη μορφή της καταστατικής εξίσωσης. Τι μου κάνει όμως μάζα προς όγκος? Ξέρετε τι μου κάνει μάζα προς όγκος? Μάζα προς όγκος μου κάνει πυκνότητα. Έτσι λοιπόν, P επί MR ίσον ρ επί R επί TAF. Η πυκνότητα τη συμβολίζουμε με το ρ, όμως καμιά φορά τη συμβολίζουμε και με το D. D από το density, πυκνότητα. Η πυκνότητα λοιπόν, μην ξεχνάτε, ότι είναι το πυλικό μάζα προς όγκος. Να η άλλη μορφή της καταστατικής, γιατί είπαμε μεταλλάσσετε, και την οποία καταγράψτε την, να το έχετε υπόψη σας. Υπάρχουν ασκήσεις πάνω σε αυτή, την οποία άσκηση θα τη δούμε στο επόμενο βίντεο και στηρίζεται πάνω σε αυτήν εδώ τη μορφή. Γεια σας προς το παρόν λοιπόν.